Ο Παπαφώτης αυτή τη φορά. Παίζει αριστερά στην άμυνα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Κοντινέλα. Γίνεται ένα shoot goal. 2-0 η ΑΕΛ. Εξαιρετική για τον Ανδρέου, δημιουργείται φάκελο. Εκτελεί, βγαίνει ο Βοράσκα με τις γροθιές. Θα διώξει, είπα και ο Παπαφώτης να μπει στην φάση. Κερδίζει ο Παπαφώτης. Σέντρα για τον Εσίς. 1-0 ΑΕΛ. Μιλοβάρ. Αλλά πάει πίσω, ευκαιρία Μιλιτσιάνου. Παπαφώτης. Παλιά. Ρόμο. Ανοίγει για Παπαφώτη. Ωραία τσιμπάει μπάλα. Για να δούμε εδώ το σουτ που έγινε στα δίκτυα. Τσίμπολα για τον Παπαφώτη. Παλιά πέρασε. Εκπληκτική ευκαιρία για την ΑΕΛ. Μεγάλη βέβαια. Στο παιχνίδι, βλέπει να δούμε όμως τον Παπαφώτη. Ο Παπαφώτης έχει την πάσα. Παπαφώτης. Κάθεται όμορφη. Ρόμπο η εύκολη. Προσπαθεί να βάλει πίεση. Ψηλά, άντρεται η σέρα, κλέβει. Παπαφώτης ξανά στον αρχηγό της ΑΕΛ. Βασίλης Παπαφώτης. Κλείνεται, πάει στην γωνιά της μεγάλης περιοχής της κυρίας και τώρα βγάζει την παλιά. Ο Ντούμπια θα χάσει, έρχεται ο Παπαφώτης. Θα είναι μια παλιά για τον Κάσα, πάρα πολύ καλή.
θέση και το ρυθμό που δίνουν οι ποδοσφαιριστές τους στα πέναλτι της αναμέτρησης. Και τον Σεργίου που κέρδισε την μπάλα και έδωσε στον Σάντι και ανεβαίνει, βγαίνει άμυνα από τον Παπαφώτη που λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά για την ΑΕΛ. Παπαφώτης παλιά για τον Περαχύρο στην περιοχή. Τέλος. This is Freezed Music. Παπαφώτης τελικά θα είναι ο εκτελεστής πάνω από την εστία. Θα στο νεοφύτ του Ελαλούχη του πάρει μπάλα ο Παπαφώτης από τον Βιλιντσιάνο. Έχουν άλλωστε και έναν καθοριστικό ρόλο και στη μάχη που γίνεται για την παραμονή. Από Μεγκαλά, γιατί φαίνεται ότι μπήκε ο Ρεξάτη Πάφος, καλή συνδυασμία. Δεν προαφέρνει, σύμπησε ο Μάντζε, τελικά κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι που θέλουν να βγουν μπροστά.